ότι θα πρέπει να το κάνουμε χαλί μας αυτό. Και μετά σε λίγο κορώνες, εδώ βασιλικά στέματα, κόκκινα χαλιά για να μπαίνουμε και μέσα. Έτσι, σαν τη... Και η διοίκηση μετά, εντάξει, μην αγχώνεστε, θα έρθουν κάτι κυριούλιδες με άσπρα μπλουζάκια που θα σας τα βάλουν μέσα. Και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Α, τώρα που είπαμε. Τώρα που είπαμε για Βασίλισσα Ελισάβετ. Τώρα που είπαμε για Βασίλισσα Ελισάβετ, θα ξεκινήσουμε τον Ναπολέοντα και τον Έλβις. Οι περισσότεροι, παιδιά, οι περισσότεροι τρελοί νομίζουν ότι είναι ή ο Ναπολέον ή ο Έλβις. Ξεκάθαρα. Εγώ ακούω και την πόρτα του ψυχιατρίου να φωνάζει «Έλα, Άκη, έλα στο φίλο του Ναπολέον και τον Έλβις». Λοιπόν, τώρα που πάμε για τη Βασίλισσα, θέλω να σε πάω στο πρώτο μας βραβείο για σήμερα. Για να το συνδυάσουμε. Το βραβείο Μελές και Βασίλισσα, που φυσικά είναι η αγαπημένη μου, είναι το ειδωλό μου. Είναι η Εμιλία Μπάρακ. Μάλιστα. Τι έκανε πάλι. Θα ακούσεις. Θα ακούσουμε. Πάμε. Πάμε να την ακούσουμε την Εμιλία Μπάρακ, γιατί μη σου πω ότι μας έλειψε κιόλας πέντε. Σου έχω κι άλλη Εμιλία Μπάρακ, δεν σου έχω μόνο τη Βασίλισσα. Άκου τώρα να δεις τι λέει στη συνέντευξη. Καλή, γιατί έχω κοκκινήσει εδώ, τι έχω πάθει. Αυτό δεν έρνεσαι, δεν είναι κάτι. Πάμε. Εμιλία Μπάρακ, καλησπέρα. Σε συλλαμβάνω εδώ στα καμαρίνια σου λίγο πριν παρουσιάσει το κομμάτι σου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Α! Καλέ που με βρήκατε, εμένα τη Σταρ. Πάντα μαθαίνουμε τα νέα σου, διότι διαφημίζεις τα πάρτι μέσα από την ιστοσελίδα στο Facebook. Καλά, μπότηκαν, τι κάνει έξω. Εδώ έδωσα εντολή και μας επέτρεψε να σου πάρουμε μια συνέντευξη. Θα μάθεις να με κυνηγάτε. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ για την πραγματική λάμψη που έχει το κομμάτι σου. Έχει τεράστια απήχηση και ο κόσμος το αγαπάει. Έχεις τίποτα νεότερο να μας πεις? Εννοείται, έχω μία πολύ μεγάλη είδηση. Τέλος πάντων, θα στείλω επειδή κάνετε ρεπορτάζ. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, είδε στο YouTube το τραγούδι μου, δεν μου αρέσουν τα κακά παιδιά, τα καλά παιδιά. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, είδε στο YouTube. Ναι, το τραγούδι μου, δεν μου αρέσουν τα καλά παιδιά. Και τρελάθηκε και με προσκάλεσε σε ένα πάρτι στο ανάκτορα του Buckingham να πάω να τραγουδήσω. Δηλαδή η Εμιλία Μπάρακ τώρα και στο Λονδίνο, στα ανάκτορα του Buckingham. Εννοείται αγάπη μου, γιατί όπως σας είπα και στην προηγούμενη συνέντευξή μου, ότι εγώ προέρχομαι από βασιλική οικογένεια στην προηγούμενη ζωή μου. Τι ήσουν στην προηγούμενη σου ζωή? Ζούσα σε ανάκτορα, ήμουν βασίλισσα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνεις. Επειδή σήμερα έχουμε πολλά τέτοια πράγματα, θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Θέλω να ξανακάνουμε αυτό το διάλογο, εμείς οι δύο. Αυτά είναι καρφωμένα καλά, γιατί από αυτά που ακούγονται μην πέσουν πάνω μας, φοβάμαι. Μόνο λίγο. Αυτό φοβάσαι εσύ. Ναι, γιατί μη μας απολύσουν, εδώ, φοβάμαι κιόλα. Για αλλά αυτά εντάξει. Εδώ πέσουν από το κεφάλι μας για τα αυτιά. Στα αυτιά αναφέρομαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάμε σαν τον άλλον που είχα στο This is Just Life που έγινε εξωτικό. Πώς προωθώ, ρε παιδί μου, και τα δικά μου, όχι, μπράβο. Την άκουσε η Βασίλισσα Ελισάβετ, λέει, στο Buckingham. Πώς πήγατε εδώ, ο bodyguard τι κάνει? Εν τω μεταξύ, αν δείτε το βίντεο. Τι τα λέει ο νέαρα αυτά. Πήγανε και τι πήραν έτσι. Υπάρχει άνθρωπος που την ακολουθεί. Κάνει διαδικτυακή εκπομπή αφιερωμένη στην Εμιλία Μπάρακ. Έχει groupies. Όπως κατάλαβα, ακολουθεί και όλα τα social media. Πες μου το social media της Εμιλίας. Δεν ξέρω, δεν την έχω ακολουθήσει ποτέ. Τώρα θα πω να έγινε groupie. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι την άκουσε Μπαράκα και Παράγκα. Μπαράγκα. Το θέμα δεν είναι όμως ότι θέλω την να άκουσε πώς, η Βασίλισσα Ελισάβετ. Ναι. Πόσους followers έχει? Υπάρχουν πάρα πολλοί σελίδα, οι οποίοι... Εμιλία Μπαράκ μου, άλλη κοπέλα αυτή, δεν είναι αυτή. Όχι, δεν είναι αυτή. Δεν είναι, εντάξει. Α, μήπως το γράφει με... Α, το Εμιλία Μπάρακς Fans, ομάδα στο Facebook, 9 μέλη. Είναι πολλά, είναι 9 άνθρωποι στην Ελλάδα, λογικά. Μήπως το γράφει με έψιλον το «ε». Το ξένο, στα ξένα εννοώ. Τέλος πάντων, πες εσύ. Γιατί τώρα το είχα δει. Παιδιά όμως, το θέμα είναι ότι την άκουσε η Βασίλισσα Ελισάβετ στο Buckingham, όπως λένε, όχι στο Buckingham. Όχι. Αλλά η Εμιλία Μπάρακ σήμερα, να το. Πώς το γράφει, Εμιλία Σεξ Μπάρακ. Παιδιά, το βραβείο Βεζούβιου σε αυτή πρέπει να το δώσουμε. Καλέ, κοίτα τα συγκοινωνούντα δοχεία, κοίτα πώς... Απαπα! Τι βίζω πιάστη να παίρνει αυτή, τι νούμερο.
ζωφιάστηκε. Ναι, είναι το σωτιέν στα βλάχικα. Μάλιστα. Αλλά το άκουσα σήμερα που πήγα λαϊκή. Εφώναζε ένα κυριούλη στη στυλίδα, βυζοπιάστε, ελάτε να πάρετε. Να το. Αυτό είναι το δεν μ' αρέσουν τα καλά παιδιά. Το βίντεο κλιπ, φαντάζομαι. Ναι. Δεν κατάλαβε όμω. Διεκδικεί και δεύτερη θέση στα σημερινά μας βραβεία, κυρίες και κύριοι, Εμιλία Μπάρακ, συμμετέχοντας σε τραγούδι που θέλει να κατακτήσει το βραβείο ο ηλεκτρολόγος. Πάμε να ακούσουμε τη συμμετοχή. Ο κύριος εδώ με το φιδίσιο το κουστούμι δεν σου λέει κάτι. Ο κύριος αυτό με το φιδίσιο το κουστούμι, το φιδίσιο αυτό το είχα σε παπούτσι πριν από χρόνια που ήταν στη μόδα. Αυτό το πήρε μετά σε σακάκι. Πάμε. Εκτός αν έκανε το παπούτσι σακάκι. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει. Γίνονται πολλά. Ναι, γι' αυτό δεν το παίξαμε στην τηλεόραση ποτέ αυτό. Ούτε το μάτι δεν το παίζει. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος μα, θα σου αλλάξω τα φώτα. Δεν ξέρα το όνομα μου μα, τώρα για ξανά ρώτα. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος μα, θα σου αλλάξω τα φώτα. Θα σου αλλάξω τα φώτα, θα σου αλλάξω τα φώτα. Άλλαξε μου τα φώτα, άλλαξε μου τα φώτα. Άλλαξε μου τα φώτα, άλλαξε μου τα φώτα. Δεν είμαι ηλεκτρολόγος, αλλά άλλαξε μου τα φώτα. Ακούς, Ναταλία Γερμανού, που γράφει στίχους. Αυτά είναι τραγούδια. Έχω σου ευχαριστεί τώρα. Άλλαξε μου τα φώτα. Να πούμε μετά που θα έρθει και η Βίκη. Ναι. Να μην σταματήσει να τη γράφει, λέει η Ελένα Βραχάλη. Να τη γράφει αυτό που έγραψε στο Cineboy και στην Εμιλία Μπάρακ το τραγούδι Δεν είμαι ηλεκτρολόγος, άλλαξε μου τα φώτα. Διότι το λέει, παιδιά, είναι δύσκολο στίχος. Μην το βλέπουμε έτσι. Υπάρχει μία δυσκολία. Πρέπει να στείνεσαι, να δείχνεις λίγο εδώ πέρα και τη διχάλα, ο Παρνασσός και η Γκιόνα μαζί, και να λες και άλλαξέ μου τα φώτα με ύφος στον τηλεθεατή του βίντεο κλιπ ή στον ακροατή του τραγουδιού. Θέλει ύφος, θέλει σεξουαλικό. Τι γίνεται σε αυτή την χώρα. Η απορία βέβαια της ημέρας, ναι, βέβαια δεν είναι να τις αλλάξει μόνο τα φώτια. Λάδια τσιμόχες τα κάκια, όχι. Γιατί μόνο τα φώτα. Λέω εδώ εγώ. Το fan club. Της Εμιλίας Μπάρακ. Μάλιστα. Έχει και fan club. Μάλιστα. Έχει γίνει και η ντάψ μας. Νάτι, νάτι. Πάρα πολύ. Έχει και ωραία. Ένα τατουάζ στο δεξί, αυτούλι, εδώ πάνω. Α, συγγνώμη να πω κάτι. Είναι πρωταγωνίστρια η κυρία. Ήτανε. Παρετήθηκε. Στις ταινίες του Σιρινάκη. Αισθησιακού περιεχομένου. Στη Σιρήνα. Σιγά τώρα τη διαφήμιση από μου. Αυτό είναι στην κορυφή της κι κάθε φορά που βγάζει ένα περιοδικό που ξεπουλάει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι παλιότερα ήταν στον Δημήτρη του Σιρινάκη και έφυγε για να ακολουθήσει το ταλέντο της στο τραγούδι. Μάλιστα. Δεν ξέρω σε τι να πρωτοσταθούμε. Στο ταλέντο της στο τραγούδι, τώρα στο Σιρινάκη, κανείς δεν ξέρει. Λέω εγώ να πάμε στο επόμενο. Θες να πάμε στο επόμενο βραβείο, όχι. Θα σε πάω. Α, ναι, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, σε παρακαλώ. Γιατί δεν νιώθω πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Γιατί δεν είμαι κι εγώ ψυχίατρος, κατάλαβες. Αλλά καλά. Στο τρολοκομείο θα μπω, κατάλαβες. Ξεκάθαρα δηλαδή, δεν είναι θέμα. Με αυτά που γίνονται. Ο άλλος δεν είναι ηλεκτρολόγος, αλλά θα αλλάξει τα φώτα, κατάλαβες. Ναι. Θα το κάνει αυτό. Εγώ θέλω να σου πω το άλλο το εγώ θέμα. Θα, είναι. Εμείς τα κάνουμε όμως που δεν είμαστε ψυχίατροι. Θα μας αναλάβει κάποιος άλλος, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Για πες τι. Μου στέλνει ένας ακροατής. Να γίνω ραδιοφωνική παραγωγός, να πηγαίνω άβαφη με τις πιτζαμούλες μου, να μιλάω λίγο και στα τραγούδια να τρώω. Ναι, αυτή η δουλειά θα μου τέριαζε πολύ. Όποια το έγραψε αυτό, θέλω να έρθει να γίνουμε φίλοι, γιατί το ίδιο κάνω κι εγώ. Χωρίς την πιτζάμες όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένε. Ναι, που εντάξει, μας δεν είναι έτσι ακριβώς. Τώρα υπάρχουν και τα live streaming, οπότε δύσκολο να έρθεις με τις πιτζάμες. Καλά, ρε παιδί μου. Γιατί μπορεί από κάτω να φοράς πιτζάμες. Ναι, το έχουμε δει και σε δελτία ειδήσεων. Δόξα τω Θεώ, περιμούδες, τορτσάκια. Το θέμα δεν είναι. Λοιπόν. Τώρα που είδα το μήνυμα που μας έστειλε ένας ακροατής, είναι το άλλο. Ήμουνα χθες στη Λαμία, πήγα να πάρω το άρωμά μου, παιδιά, όπου γνωστό κατάστημα της Λαμίας. Μπείτε στις ιστορίες μου, το έχω ακόμα ανεβασμένο, να το δείτε. Πήγα να πάρω το άρωμά μου και πήγα να πληρώσω στη γνωστή εταιρεία που έχουμε στην Πλατεία Ελευθερίας το κινητό μου, την τηλεόρασή μου, τη συνδρομητική μου. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πάω στο ταμείο. Και είναι η γνωστή κυρία που είναι πάρα πολλές φορές όσες φορές έχω πάει, μου τυχαίνει στο δικό της ταμείο να πηγαίνω. Η οποία γυρίζει και λέει: «Α, είναι Πέμπτη βράδυ. Αύριο είναι Παρασκευή, έχετε βραβεία, 4 η ώρα. Να το.
Να τα. Πάω στο αρωματοπολείο, παιδιά, να πάρω το άρωμά μου. Πάω να πάρω το άρωμά μου, βγαίνοντας, γυρίζει και λέει μια κυριούλα. Ήτανε, δεν ήτανε 60. Έτσι. Πατημένα όμως. Τα πάτησε και έτριζε γη. Yes. Μετά τη λαδώσανε και σταμάτησε να τρίζει. Αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι λέει: α, σας ακούμε, σας ακούμε. Να τα. Έχει καταλάβει πια ότι έχουμε φτάσει σε άλλο. Έχει μάθει πλέον. 4 με 6, Δευτέρα σου Παρασκευή. Ξέχασα να το πω από την αρχή. Κάνει, καταλαβαίνεις. Βέβαια το θέμα είναι τι θα πάθει με εμάς με τα βραβεία. Και δεν ακούει μόνο από του 97,1 να πούμε. Ακούτε μέσα από το tvstar.gr πατώντας web radio, αλλά και από το live 24 και το e-radio φυσικά πατώντας star FM 97,1. Θα ταξιδέψουμε τώρα. Ταξίδεψε. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τις Σέρες και θα πάμε στο βραβείο Κορτσάρα μου. Ωραιότατες οι Σέρες. Θα πάμε στο βραβείο Κορτσάρα μου και θα φυσικά θα μιλήσουμε για το κανάλι Δίκτυο, έτσι λέγεται. Το κανάλι Δίκτυο, το οποίο κανάλι έχει μια μεσημεριανή εκπομπή. Το πέστο στην κυρία Στέλλα. Η κυρία Στέλλα είναι μια κυρία 65 ετών που κάνει τηλεόραση. Ακριβώς. Η κυρία Στέλλα έχει το καταπληκτικό τρέιλερ που σας είχαμε πει την προηγούμενη φορά που έλεγε σε κάποιους άλλους. Πού πας, πάω να το πω. Πού πας, πάω να το πω. Δύο λεπτά όλο αυτό, έτσι. Τρία λεπτά τρέιλερ. Και είναι η κυρία Στέλλα πάνω σε ένα ωραιότατο κόκκινο σκουτεράκι. Ναι. Και γυρίζει και λέει: σταματάει με ένα ωραιότατο καπέλο. Να σα τώρα το θυμάμαι, του σούργιασα. Και είναι με ένα ωραιότατο καπέλο, παιδιά. Σαν αυτά που φόραγαν στο Τόλμη και Γοητεία, τα μεγάλα εκείνα. Και στο παλιό Τόλμη και Γοητεία. Και γυρίζει και λέει: πες το στην κυρία Στέλλα. Κάθε μεσημέρι μαζί σα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χαίρετε. Μαζί σα, του λέει έτσι. Του ναι, γιατί μάλλον έχει ένα πρόβλημα στα δόντια και πηγαίνει λίγο. Γεια σα, τι κάνετε αυτό. Άκου όμως τώρα, έχει μια ενότητα η κυρία Στέλλα, όπου μαγειρεύει και μιλάει με τις φίλες της, στο τηλέφωνο. Ναι. Την παίρνει και της λέει καλησπέρα ο κόσμος. Και της λέει όλες και όλους, κορτσάρα μου, δώσ' το. Έλα κορτσάρα μου, έλα, ορίστε, πάμε. Καλησπέρα. Έλα Στέλλα μου. Έλα κορτσάρα μου. Έλα κυρία Στέλλα. Έλα κορτσάρα μου. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου κορτσάρα μου. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Γεια σου κορτσάρα μου. Ξέρεις ποια είμαι? Όχι. Από το νοσοκομείο. Α, έλα κορτσάρα μου. Γεια σου κορτσάρα μου, ποια είσαι? Είμαι η Μαρία από Milwaukee, από Αμερική. Έλα κορτσάρα μου. Κυρία Στέλλα. Λέγε κορτσάρα μου. Μπράβο κορτσάρα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κορτσάρα μου. Ναι, γεια σου κυρία Στέλλα. Έλα κορτσάρα. Ήταν τελειωτικό χτύπημα, το άφησα για το τέλος. Δεν ήθελα να στο βάλω στη μέση να χαθεί. Γεια σου κυρία Στέλλα. Έλα κορτσάρα μου. Εκτός αν ξέρει κάτι η κυρία Στέλλα για το συγκεκριμένο κύριο, εκεί είπαμε πάσο. Μπορεί να θέλει να τον φωνάζουν έτσι. Καθένας όπως αισθάνεται. Πρέπει την κυρία Στέλλα, όλες κορτσάρες. Έλα κορτσάρα μου. Έχει λοιπόν όμως, μετά από όλες τις κορτσάρες που την πήραν εγώ τηλέφωνο. Εγώ μια απορία έχω. Στην Αμερική η άλλη πού τη βρήκε? Τη βλέπει. Εκπέμπει μέσω της συνδρομητικής τηλεόρασης. Εκπέμπουν όπως έχουμε εμείς τη γνωστή συνδρομητική τηλεόραση που μπορείτε να βλέπετε το Star Κεντρικής Ελλάδας μέσω από την Κοσμοτέ TV. Η Κοσμοτέ TV, κάποια κανάλια εκπέμπουν και εξωτερικό. Ναι, αλλά εμείς εκπέμπουμε γιατί είμαστε έτσι μεγάλο κανάλι. Το δίκτυο είναι μεγάλο κανάλι των Σερών. Α, είναι στο δίκτυο. Ναι, είναι το μεγάλο κανάλι των Σερών. Δεν είναι σε κάποιο έτσι αυτό που γράφουν δελτία, ας πούμε, και κάθονται. Όχι, όχι, δεν το κατάλαβα. Κατάλαβες που λένε, ναι. Έχει fan club σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλά, από το Μιλόκι. Το οποίο ήταν το Μιλουγόκι, αν καταλάβατε καλά. Κορτσάρες έτσι σε όλο τον κόσμο που τις αγαπάει και τέτοια. Γεια σου, κυρία Στέλλα. Έλα, κορτσάρα μου. Λοιπόν, όμως είναι ένας τηλεθεατής της κυρίας Στέλλας πολύ μικρός. Ο οποίος. Το θέμα είναι λοιπόν ότι παίρνουν και τους λένε: θέλω μελομακάρονα, θέλω να μου φτιάξεις φρικασέ, θέλω να μου φτιάξεις οτιδήποτε. Και παίρνει τώρα το παιδάκι που τη βλέπει από την Κρήτη και ζητάει γίδα να το φτιάξει. Άκου να δεις τώρα τι έγινε στην τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Στέλλα. Πάμε κολτσάρα μου, Στέλλα. Πάμε κολτσάρα μου. Έλα. Στάσιμο από Κρήτη. Έλα, παλικάρι μου, το όνομά σου. Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη μου. Το επίθετό σου, πες μου. Καλά είμαι. Από ποιο μέρος της Κρήτης τηλεφωνείς? Από το Ηράκλειο. Το όμορφο Ηράκλειο. Εκεί έχω το λουλουδάκι εγώ γνωστό. Το Δερμιντζάκι. Πανί μου συνάδελφοι. Ναι, ναι. Θέλω γίδα. Τι θέλεις? Γίδα. Γίδα. Ναι, γίδα. 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 Όπως έχετε καταλάβει, την επόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα δημιουργήσω, ένα hit, το «Θεαλογίδα».
Εντάξει, να σου πω κάτι. Τι βλανάχι ότι έστω και David τον Γκέτα. Εγώ τώρα πέρα από όλη την πλάκα που θες γυδά. Εκτός από αυτό. Που... όχι. Εκείνη που θα έπεφτα από τα σύννεφα. Λοιπόν, η κυρία Στέλλα καταρχήν. Ναι. Πόσο χρονών είναι, πες μου λίγο. Είναι 60. 60 κάτι. Είναι γεμάτη ενέργεια, έτσι, δεν υπάρχει. Καλέ, μην τις βλέπεις έτσι αυτές που είναι 60 εκεί, είναι φοράνε και τα ταγεράκια τη και αυτά και το ένα και το άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα, πέρα από το ότι είναι μια κυρία που έχει πολύ ενέργεια έτσι και είναι δυναμική, φαίνεται, ακούγεται μάλλον. Έχει και fan club όλες τις ηλικίες. Καλέ, έχει κοινό γιατί ξέρει να ντύνεται. Και θέλω να σε πάω στο τελευταίο βραβείο της κυρίας Στέλλας πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Γιατί έχουμε να κλείσουμε την ενότητα, κυρία Στέλλα. Έχει fan club επειδή ξέρει να ντύνεται. Θα σου πω. Θα σου πω. Έχει fan club γιατί ξέρει να ντύνεται και ντύνεται όμορφα. Αυτό σου λέω. Και γιατί θέλει να το παίξει, όχι young, αλλά θέλει να το παίξει young. Δώσ' το Βάσο Καλλιεργίου. Kim Jong-un. Άκου, άκου, άκου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα. Να πούμε ότι το ντύσιμά μου το έχει επιμεληθεί σήμερα το κατάστημα Ellen's Closet. Και επίσης, σήμερα φορά μπότες. Ναι, το παίζω με λίγο young. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι η κυρία Στέλλα στέλνει μηνύματα στο Messenger με γκρίκλεις. Και το έχει διαβάσει young και σου λέει young θα λέγεται. Ελίζα Death How Boo You Boo. Βάλτε το βρεβάσιο για την Ελίζα Death How Boo You Boo. I bought to James Bond η κόρη. Young. Ναι. Μάλιστα. Ελίζα Death How Boo You Boo. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπά μας βραβεία εδώ στο ραντεβού στις 4. Χαμός θα γίνει, ξεκινήσαμε να κάνω, να κάνω promotion. Έχουμε Ανίτα Πάνια. Όχι, μην κάνεις. Έχουμε όμως και το βραβείο δυσκυλιότητας. Το αγαπημένο μου τη σημερινή ημέρα. Αυτό φύγαμε. Καλά έκανες και το πες για να προετοιμαστούν οι άνθρωποι. Ναι, μην τρώτε μετά. Αυτό. Φύγαμε λοιπόν, διαφημίσεις. Μείνετε εδώ μέχρι τις 6. Βίκυ Καρατζόγλου σε λίγο. Μετά τα βραβεία φυσικά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε. Έχω ετοιμάσει. 97,1 Star FM. Επιστροφή λοιπόν στα βραβεία του ραντεβού στις 4. Μην ξεχνάτε τα social media της εκπομπής. Στο Facebook ραντεβού στις 4. Παύλα Star FM 97,1. Στο Twitter και στο Instagram ραντεβού Star FM. Ή απλώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού Star FM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας και στα βίντεο σας. Λοιπόν. Πάμε. Για να έρθουμε Αθήνα. Από Σέρες πάμε Αθήνα σήμερα. Ναι, και θα πάμε στην Ανίτα Πάνια αρχικά. Διότι η Ανίτα Πάνια έχει πάθει λίγο των νεύρων, ρε παιδί μου, τις χρονιές. Διότι πρόπερσι είχε λίγο νεύρα με το control. Δηλαδή εκεί που και μπορεί να έλεγε. Όλη, καλά, φέτος έχει πολλά. Απλώς πρόπερσι που ήταν στον Α, είχε λίγο κάτι θέματα με το control. Δηλαδή μπορεί να σταμάταγε αυτόν που μίλαγε. Και να μιλήσει με το control. Για άκου ένα ωραίο περιστατικό. Βραβείο η Ανίτα έχει νεύρα. Μόνιμο το βραβείο δεν είναι. Εντάξει, σου λέω έτσι το μισό. Πάμε, 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 πάμε. Ήμουν τελείως μόνη μου. Και έσκασε ο Στράτος τηλεφωνικά. Ο Στράτος τελικά ήθελε να με γνωρίσει. Να έρθει στη Ρόδο. Του είπα ότι μένω στη Ρόδο, τα λοιπά, έχω χωρί, είμαι στη διαδικασία του διαζυγίου, ότι έχω κάποια παιδάκια, τα λοιπά, μου πέρα μη στεναχωριέμαι, ότι θα έρθει να με βρει, εκείνος είναι ένα όμορφο παιδί, λεβέντη. Όλα με τη μία, με το πρώτο τηλεφώνημα. Ναι, με ωραία μάτια. Τι, ποιο είναι το πρόβλημά μου, κοντρόλ, τι είναι το πρόβλημά μου. Μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα. Παίρνει ένας άνθρωπος, λες κάνω λάθος, κάνεις λάθος, γεια. Οκ, δεν λες γεια. Λες κάνεις λάθος. Σου ρίχνει ένα σωτάκι. Το πάει τώρα τόσο σε όλο αρκούδα το τηλεφώνημα, μου κάνει περίεργο εμένα προσωπικά. Εσύ είσαι κοντρόλ, αν όλες μιλάτε στο τηλέφωνο και κάνετε λάθος και πιάνετε την κουβέντα και κάνετε σχέσεις μετά, είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω ποια είναι δική μου θέση. Σωστό. Και απευθύναμε και στην κοπέλα, στην παραγωγό και στην αρχισυντάκτρια και στην content. Και δεν θα μου λέτε εσείς πότε θα συνεχίζω και πότε θα αρχίζω επίσης. Πες τα. Γιατί εγώ θέλω να πάω τώρα έτσι. Ορίστε. Να μιλάω μαζί σας και να θέλω... Για συνέχιση, είτε αρχίζουμε τις... Λοιπόν, γνωριστήκαμε. Λίγο τα είχαν πάρει με την Ανίτα στον Α. Δεν θέλω να σε τρομάξω. Όπως καταλάβαμε, λίγο αρχίσανε λίγο τα πράγματα. Το καταλάβαμε, δεν έμεινε. Ναι. Και εδώ. Όχι, μια σεζόν έμεινε. Αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι εμείς ξέρουμε γιατί η Ανίτα είχε νεύρα. Γιατί ένα τηλεφώνημα την αναστάτωσε.
Εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα ή είχε νεύρα. Εκείνη την ημέρα. Επειδή δεν τα έλεγε καλά η τύψα εκεί. Όχι, καλέ, μια χαρά τα έλεγε. Απλώς το κοντρόλ μετά. Δεν... Και την ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι ένα τηλεφώνημα την αναστάτωσε. Και θα δώσουμε σε αυτό το τηλεφώνημα και σε αυτόν τον κύριο Γεράσιμο, αν δεν κάνω λάθος, αν λέγεται, το βραβείο Πάω στη Ζάκυνθο. Πρόσεξε, άκου να δεις τι της είπε στον αέρα της εκπομπής. Δώσ' το Βάσο. Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά είμαστε. Εσείς ποιος είστε? Χρόνια πολλά από εδώ και ο Γεράσιμος. Ωραία. Ο Γεράσιμος. Είστε ένας άγγελος σωστός, ε. Από πού ο Γεράσιμος? Από εδώ και εδώ, αγγελάκι μου. Α, ωραία. Από εδώ και εδώ, άκουσε. Ναι. Θέλω να σου πω μια κουβέντα. Θέλω να δώσω φιλιά στο φίλο μου, το Αντρεκάκι. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Σε ποιον? Και θέλω να ακούσω μια νότα από δάχτωνε. Ποιος είναι? Όπως. Από εκεί που έχει φανεί στον Τζα. Ένα από το μεσίο, γιατί με έχετε φορτώσει την πληροφορία. Πού θέλω να δώσω χαιρετισμού, μου είπατε. Είναι στον Ανδρέα σου. Ευχαριστώ. Ξέρετε το παιδί. Θέλω να ακούσει στον Τζα μια νότα που έχει χτυπήσει κάποτε. Εσύ έχει καταλάβει κάτι. Δεν είναι δικό μου. Γιατί έγινε από το παιδάκι σου, ο Ανδρέας, γιατί δεν. Ευχαριστώ πολύ. Τι όμως να πω στο παιδί. Είμαι 78χρονο και είμαστε φίλοι. Φίλοι με τον Ανδρέα, τον αγαπάω πολύ. Το παιδί μου. Μάλιστα. Τον Ανδρέα εδώ. Έχετε σχέση με το παιδί μου, είσαστε φίλοι. Πού το ξέρετε το παιδί? Τον είδα την τηλεόραση. Το παιδί το δικό μου. Ναι. Δεν γίνεται μέσα γι' αυτό. Κάποιο άλλο παιδί έχετε δει? Όχι, Αλυθάκη μου, στο γάμο σου. Α. Ναι. Και έχετε γίνει κολλητή επειδή το είδατε τότε, ε? Ναι, Αλυθάκη μου, ναι, και δεν το ξέραμε ποτέ. Μάλιστα. 300 ευρώ έχετε κερδίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Θα του πω του παιδιού ότι τηλεφωνήσατε. Θα σας καλέσει κάποια στιγμή να παίξετε. Εσάς το αγαπημένο σας ποιο είναι, Spider-Man και τέτοια, με τι παίζετε εσείς? 300 ευρώ. Τι είπατε? Με την Πέπα, με Spider-Man, με τι θέλετε να του πω ότι θα βρεθείτε? 300 ευρώ. Γεια σας. Γεια σας. Με έχει σοκάρει αυτός που μου είπε ότι είναι φίλος του παιδιού μου. Λες με το παιδί να έχει τέτοιες παρέες. Όταν δεν το βλέπω εγώ και λέει ότι πάει σχολείο, δεν ταραβέριζεται με κόσμο. Λες, λέει, το παιδί μου να πηγαίνει να πετάγεται μία στη Ζάκυνθο, λέει, κάθε φορά που πηγαίνει να πηγαίνει, λέει, σχολείο και να πετάγεται μία στη Ζάκυνθο να ταραβερίζεται λίγο με κόσμο. Αντί να πηγαίνει σχολείο, να το κόβει πέρα για Ζάκυνθο. Το είναι πάρα πολύ εύκολο από την Αθήνα να πας στη Ζάκυνθο και να γυρίσεις το μεσημέρι, δεν το ήξερα. Ένα χρόνο παιδί σίγουρα, ένα χρόνο παιδί, δύο, πόσο είναι? Ούτε το παιδί που βλέπουμε στις ταινίες που βάζει ο Αντένα συχνά, που ο μικρός, ο Μπόμπυρας το έσκασε. Στην ταινία ο Μπόμπυρας το έσκασε, το μικρό δεν είχε φτάσει μέχρι τότε. Στη Νέα Υόρκη είχε πάει. Εντάξει, και αυτό είχε περάσει τα πάντα. Είχε περάσει από σκουπιδιάρα, από πάρκο, από φωτιά, από νερό, από το εμπορικό. Τι είχε γίνει και αυτό? Στην πολυκατοικία. Και κοίταζε. Στο δώμα. Καλά, εντάξει, είχε ταινία. Λοιπόν, και μετά την Ανίτα. Να πάμε σε ένα τραγούδι. Αυτό θα έλεγα, να πάμε σε ένα τραγούδι να για να επιστρέψουμε. Τραγούδι. Διότι έχουμε το βραβείο δυσκολιότητα, θα το αφήσω στο τέλος, έτσι να το χαρούμε. Έχουμε το βραβείο Καλημέρα από το Μέγκα. Θα θυμηθούμε την καλύτερη ατάκα που έπαιξε σε πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Έχουμε το βραβείο Οι άντρες της ζωής μας, αλλά και το βραβείο Οι Τατιανιές. Όλα αυτά μετά το τραγούδι και θα βάλουμε οι και τα αθλητικά. Καμία του... σχέση με τον Τατιάνα Στεφανίδη. Φυσικά αυτό είναι, ότι κάνει Τατιανιές η Τατιάνα. Θα σου πω τώρα. Και πάμε μουσικό διάλειμμα και θα ανάσει περιβολιότη με τις αθλητικές ειδήσεις starsports.gr. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Στο ραντεβού στην τενόρα, τώρα θα φύγει ο κόσμος. Σε πληροφορά στο μουσικό σχολείο, αλλά μια στενόρωση ήμουν. Ευχαριστώ. Κάντε το λίγο, σε παρακαλώ. Έτσι λίγο. Όχι, μετά από τόσες χιλιάδες πακέτα τσιγάρα δεν γίνεται να γίνουμε ξανά τενόρος.
Μετά από τόσα χρόνια, τότε ήμουν και στη μεταφώνηση. Άστα, είχαμε άλλα θέματα. Λοιπόν, άλλο τότε. Ήταν λοιπόν ωραία τα θέματα. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας ραντεβού. Στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης μας ώρας. Μην ξεχνάτε τα social media της εκπομπής. Στο Facebook, ραντεβού στις 4 Παύλα στα RFM 97,1. Στο Twitter και στο. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, συγκινήσεις, σε βάζω κατά γύρω, ναι. Στο Twitter και στο Instagram, ραντεβού στα RFM. Ή απλώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το hashtag ραντεβού στα RFM σε όλα τα social media, στις φωτογραφίες σας και στα βίντεο σας. Πάμε στο αγαπημένο μου βραβείο. Βραβείο δυσκυλιότητας, κυρίες και κύριοι. Απονέμεται από τον Star FM με πολύ αγάπη στο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μιλάει για πολλά κακάκια γενικότερα στην εκπομπή του. Δηλαδή, χαρακτηριστική είναι η έκφραση. Το καταλάβα, τι να κάνω και κακά. Δώσ' το Βάσο Καλαργύρου. Το ξέρεις το ανέκδοτο με τους δυσκύλιους που ήταν δίπλα στον άλλο. Πήγε αυτός για. Πήγε στην τουαλέτα για αυτό. Το καταλάβατε. Τι να κάνω και κακά. Για τη χεσμένη τη φωλιά του. Χέστηκε πρώτα στα λόνι. Δεν μα χέζει. Και στο κυτρινάκι εκείνο το σκατουλί. Ωραία, δεν μα χέζουνε, λέω εγώ πρωί-πρωί. Αν είναι να πληρώνουμε το χέσιμο 80 ευρώ. Αν δεν μη χέσω μέσα. Να σα χέσω το τέδε, είπε. Ο λίγον χέστηκε. Σκατά. Έχω μία ένα φίλη. Ένα ποπουρί είναι αυτό. Αυτό ήταν οι καλύτερες. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τα βάλω όλα γιατί θα είχαμε μία εκπομπή γενικότερα να λέει σκατά ο Γιώργος Παπαδάκης. Έχω μία φίλη στο τρένο που συναντιόμαστε κάθε Τετάρτη που ανεβαίνει στη Λαμία. Όπου την Τετάρτη αυτή ήταν η μέρα που είχε τον πολύ τον αέρα. Τον πολύ τον αέρα. Εδώ μεταξύ. Και γυρίζει και γυρίζω και λέω: πω, σκατά ρε φίλε, έχει πολύ τέτοιο. Δεν θέλει σκατά ρε, θέλει κακάκια. Είναι πιο γλυκό. Και όποτε λέγω σκατά γύριζε και λέγε κακάκια. Όπου άμα κάτσουμε και μου έχει μείνει χαρακτηριστικά το που είπε ο Γιώργος Παπαδάκης. Τα σκατά. Θα μας πεις για το εταιρικό σου σύστημα. Όχι. Μου ήρθε στο μυαλό η εκπομπή που ήταν ο Πάγκαλος. Που πήγε και ρεύτηκε και έκανε και προύτς. Ναι. Παιδιά, τι επική εκπομπή, γιατί να μην έχουμε μια οθόνη να το βλέπουν και όλες οι άνθρωποι. Σιγά σιγά, μετά το Πάσχα θα τα κάνουμε όλα κι αυτά. Ρε εσύ, απίστευτο, ναι. Μέσα σε εκπομπή τον άνθρωπο. Γιατί καλέ, το άλλο στο οικολογικό κανάλι που είχε φτιαχτεί στην Αθήνα, ένα οικολογικό κανάλι. Κάτι, στο μαχικό κάτι. Τι στο μαχικό, αυτό είναι σαν το πρωί που πας να πιεις φυσικό χυμό, και είναι ραντεβού, καλησπέρα. Ο Καφετζόγλος, παιδιά, εκεί να έχει πάθει εγκεφαλικά, να λέει τι γίνεται. Ο Πρετεντέρης μάλλον θα ήταν συνηθισμένος. Ο Πρετεντέρης, είστε καλά. Ναι, συνεχίστε. Έκανε. Κάτι θα είχε φάει καμιά σαλατούλα. Διότι είχε πει, μην ξεχνάς ότι όλο αυτό λέει το έχω κάνει από σαλάτες. Δεν είμαι χοντρός. Το είχε πει ο Πάγκαλος. Ναι, καλέ, στο κοινωνία ώρα Μέγκα το πρωί. Και όλα αυτά τα τσιμπούσια που είχε πάει και τις εκδηλώσεις και όλα αυτά που βλέπω. Σαλατούλες έτρωγε. Α, σαλάτες. Του φέρνανε μια ειδική σαλάτα. Αλλά φαινόντουσαν σαν κρεατικά και. Θα σου πω, μπορεί να τα βάζει σε ένα μπολ όλα, να το βάφτιζε σαλάτα όπως έκανε στην ελληνική ταινία με το Στάθη Ψάλτη. Θα φάτε λέει και αυτές, λέει είναι σαρακοστή. Δεν πειράζει, θα τα βαφτίσω με ρεβίθια. Ρεβίθια. Έλα να γευματίσουμε μαζί. Α, δεν μπορώ. Στα ρεβίθια λέει με πειράζουν λέει στο στομάχι. Γιατί το λες από την αρχή τέκνο μου, δεν μπορώ να ξανακάνω το μυστήριο. Λοιπόν, τότε και μετά γενικότερα παίζει τέτοιες ταινίες και το ε και ο α αυτά τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, βραβείο δυσκυλιότητας το δώσαμε και πάμε στο βραβείο καλημέρα από το Μέγκα. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή στο πρωινό Μέγκα τότε που λεγόταν, που ήταν μια πολύ πρωινή εκπομπή από τις 5 έως τις 8, από τις 6 έως τις 8, που παρουσίαζε μια κυρία η οποία μου διαφεύγει το όνομα της. Δεν είναι η Λίζα Δουκακάρου. Λίζα Δουκακάρου έλεγε το βραδινό δελτίο, ε. Νομίζω ναι. Δεν είναι η Λίζα Δουκακάρου. Είναι μια παρουσιάστρια πολύ γνωστή, από τη φωνή της θα την καταλάβετε, η οποία μίλαγε με τον μετεωρολόγο του Μέγκα, όπου λέει ρε παιδί μου ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν και τι λέμε, επιτέλους. Δεν είμαι μετεωρολόγος. Σαν το ηλεκτρολόγος του. Άλλαξέ μου τον αέρα. Δίνουμε ιδέες στην Εμιλία Μπάρακ. Μπορεί και να μας ακούει, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω πώς έχουν οι άλλες δισκογραφικές που βλέπουν ποιο τραγούδι παίζει στις τέτοιες. Μήπως έχει η Εμιλία Μπάρακ πόσες φορές λέγεται το όνομά της. Δεν ξέρω, όλα τα περιμένω από αυτήν. Λοιπόν, όλα τα περιμένω πια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, και γυρίζουμε και λέμε ρε παιδί μου κάθε φορά εμείς ότι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, άντε να ζεσταθούμε λίγο έτσι, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Το μεγαλύτερο σαρδάμ είναι από το Μέγκα. Από τη μία μεριά και συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, γιατί με τα καλοριφέρ έτσι τώρα τα ανάψαμε. Το Γενάρη και το Φλεβάρι ήταν ακόμα ζέστη. Εντάξει, να σε ευχαριστήσω.
Όλοι καταλάβουμε ποια είναι. Ναι, τη φέρνουμε στο μυαλό μας, αλλά μου διαφεύγει το όνομά της. Από την άλλη, τώρα που είπαμε για τον μπάγκαλο, που θα το πω κόσμια, που περδόταν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής. Δεν μπορώ. Υπάρχουν όμως. Να σου πω, φυσική ανάγκη. Στη Γερμανία σου λέει είναι αγένεια να μην το κάνεις. Καταλαβές. Τι πας και την αμολάς μες στο σπίτι και άμα δεν την αμολείς δεν σου έρθει, δηλαδή θα πεις ότι θα σε πούνε και γενή. Ναι, το ρέψιμο είναι αγένεια στη Γερμανία όμως. Έτσι, αυτά. Περίμενε, το ρέψιμο που δεν μυρίζει καν είναι αγένεια. Και το άλλο που αφήνεις εδώ πέρα, λες και έχεις φάει βολβούς, λες και έχουν περάσει 7 ασβία, μα έχεις φάει κάτι άσχημο. Είναι ειδικά άμα έχεις φάει καυτερά. Είναι λες και σου έχουν βάλει νεύτη. Γιατί δεν φεύγει. Ειδικά στον μπάγκαλο, φαντάσου. Ο πάγκαλος, λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι, να αναλύσουμε λίγο το συγκεκριμένο σημείο του πάγκαλου. Ο πάγκαλος είχε αυτό που ονομάζεται η θριαμβευτική πορδή. Η πράου, η φεύγω που σου λέει. Υπάρχει και η πιο τσαχπινογαργαλιάρικη. Ωραία θέματα. Υπάρχει και η πιο τσαχπινογαργαλιάρικη πορδή, η οποία γυρίζεται και λέει. Που σου λέει, μπορεί και να ξανάρθω. Ένα τέτοιο πράγμα. Κατάλαβες. Μάλιστα. Υπάρχει και η πορδή βήχας που έκανε ο κύριος Πάγκαλος. Που είναι. Ναι. Αυτό. Ένα τέτοιο πράγμα. Υπάρχει και η πορδή της τουαλέτας, θέλω να σας πω. Η οποία είναι ότι όταν πας να κάνεις την ανάγκη σου που σφίγγεσαι λίγο, έλα, σου φεύγει και μία. Τώρα, λοιπόν, δεν είμαστε ούτε καν οι Γερμανοί να πεις, να ανήκει στην κουλτούρα μας. Που ανήκει η τέτοια. Συγγνώμη, δεν έχεις πει ούτε, δεν έχεις ακούσει μάλλον, γιατί δεν την έχεις πει τουλάχιστον επειδή έχουμε γελάσει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά, δεν έχεις ακούσει κάποιους να γυρίζουν και να λένε όταν γελάνε πάρα πολύ να λένε έχω κλάσει από τα γέλια. Ναι, γερμανικό αυτό, κατευθείαν. Μπορεί να έχει γερμανική. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι αγένεια το να ρεύεσαι, αλλά το να κάνει αυτό να τα αφήνει όλα τα αυτά σου. Ναι, θα το ψάξω και θα το βρω, δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα. Είναι ένας γαστρεντρολογικός πολιτισμός στην Γερμανία. Ανήκει μέσα στην κουλτούρα πάντως των Γερμανών. Να το πω. Η πορδή. Η πορδή, ναι. Παιδιά, δεν είναι. Ανήκει μέσα στην τέτοια. Μπορείς να το πεις και πιο τσαχμένο καργαλιάρικα, κλανίτσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο βραβείο «Οι άντρες της ζωής μας», οι οποίοι, ρε παιδί μου, ήταν εκείνη την εποχή που έκανε τον Μπορό, στον Αλφα, η Άννα Δρούζα, όπου παίρνανε γυναίκες και λέγανε. Η Βάσια Πανοπούλου αυτή τη στιγμή διαβάζει ένα άρθρο που ονομάζεται «Πορδή η παρεξηγημένη, γνωριμία με την πορδή». Πώς γνωρίζεσαι? Είναι σελίδα στο Facebook. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα διαβάσουμε τώρα τι λέει. Πραγματικά λέει: πορδοπεριστάσεις κλάσιμο κάτω τα σκεπάσματα. Αυτό που είναι το χειμώνα για να ζεσταίνεσαι. Κλάσιμο στο νερό. Δημόσιο κλάσιμο. Αυτό είναι του πολιτισμού της Γερμανίας το δημόσιο κλάσιμο. Η θερμοκρασία, λέει, μιας πορδής την ώρα που δημιουργείται είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Οι πορδές, λέει, έχουν ταχύτητα 3 μέτρα το δευτερόλεπτο. Μια συνηθισμένη, λέει, πορδή αποτελείται από 59% άζωτο, 21% υδρογόνο, 9% διοξίδιο του άνθρακα, 7% μεθάνιο. Γι' αυτό και έχετε τον μποξεράκι άμα δεν το αφήσετε λίγο έτσι δεξιά. Άμα δεν κάνετε λίγο το αριστερό από αυτό σας, λίγο να το σηκώσετε για να φύγει. Στον μπάγκαλο βάλτε στα διπλάσια όλα αυτά, έτσι. Παιδί μου, εδώ σου λέει μεθάνιο. Γι' αυτό και έχετε. Άμα έχετε μποξεράκι το οποίο έχει τρυπούλα, από αυτό είναι. Έχετε μεγάλο ποσοστό μεθάνιου. 4% οξυγόνο. Δεν το πω. Όχι τόσο. Γιατί θα απολυθώ χειρότερα. Α, κάποιο την καλεί. Και 1% λέει σουλφίδιο του υδρογόνου. Παιδιά, όταν κάνουμε πριτς, δηλαδή, καταστρέφουμε τον πλανήτη, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα. Όχι, 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 θέλω να ακούσουμε τους άντρες. Οι γυναίκες, λέει, παίρδονται όσο και οι άντρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι παίρδονται κατά μέσο όρο 14 φορές την ημέρα. Ποιος έκατσε και μέτρησε κάθε φορά που κάνει πριτς? Όσο πιο θιούχα, λέει, είναι η διατροφή, τόσο περισσότερο μυρίζουν τα όρια, τα αέρια. Το αέριο, λέει, που κάνει τις πορδές δίσωσμες, είναι το σουλφίδιο του υδρογόνου, το οποίο περιέχει θείο. Ποιο είναι ο θείο? Α, μισό. Κάτι έγραφε, έλεγε κλάσιμο στο σεξ. Αυτό ήθελα να σταθούμε. Τώρα, έλα, διότι η μία κυρία πήρε τη Δρούζα και της το είπε. Άκου τι είπαν οι κυρίες στο Ιδρούζα. Βραβείο οι άντρες της ζωής μας. Αυτό ήψαχνα το σημάνα. Μία πάσα. Άκου, άκου, άκου. Πάμε. Όταν κάναμε σεξ, ο άνθρωπος αυτός ρευόταν στα μούτρα μου. Όταν κάνουμε έρωτα με το αγόρι μου. Πώς? Όταν κάνουμε έρωτα με το αγόρι μου. Ναι. Αερίζεται. Είχα ένα πατέρα, θεός χωρέστον,
Από όταν θυμάμαι τη ζωή μου μέχρι που πέθανε, περπατούσε και έκλαβε. Ο πατέρας της κυρίας που κάθε φορά που περπατούσε έκλαινε ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε το φασολάδα τρομερή κάθε βήμα και πορδί. Εγώ αν δεν απολυθώ 4 και 55 στις 2 του Μάρτη δεν θα απολυθώ ποτέ από τα Στάρ Κεντρικής Ελλάδας. Δεν θα κάνω καριέρα. Γιατί να σου πω κάτι, είναι πραγματικά γεγονότα αυτά που λέμε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή δεν είναι η δουλειά μας. Δεν μας προσέλαβαν για να μιλάμε για πορδές όμως. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι πραγματικό γεγονός. Τι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος, να λέει την πραγματικότητα, έτσι, να είναι ειλικρινής. Τέλος, αυτά λέμε. Τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι πρόβλημα τώρα. Εσύ συζητάς άλλος... δηλαδή, ας πούμε, με τον καφέ που όπου έριξα μια κλανιά τώρα, παιδιά που ερχόμουν. Για να δούμε λίγο κάτι άλλο που λέει για τις πορδές. Κατέβα λίγο, κατέβα λίγο. Α, δημόσιο κλάσιμο ή μέγιστη κουρουνιά. Να, να. Λέει, ανέβα λίγο, ανέβα. Εκεί. Κοινά χαρακτηριστικά. Όλες οι κλανιές λέει ανεξαιρέτως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι. Εμφανίζεται πάντα, μα πάντα λέει την πλέον ακατάλληλη στιγμή. Φυσικά περνάει γκόμενα από δίπλα και εσύ δρεμολάς. Δηλαδή εκεί που χορεύεις, λέει. Ποιος άνθρωπος που χορεύει. Εκεί που κάνεις σεξ, δεν έχω κάνει ποτέ, ενώ είσαι στη δουλειά. Δεν μου έχει τύχει στη δουλειά, κυρίως γιατί αλλιώς. Όμως λέει, ναι. Όταν είσαι με άλλα άτομα στον ίδιο χώρο και δεν μπορείς να βρεις ανακούφιση ούτε στην τουαλέτα. Α, σαν τον εθνικό στάρ που έλεγε, εγώ παίρνω μέσα στην τουαλέτα και βάζω και κλειδί για να μην φύγει η πορδί. Συσσωρεύονται, συσσωρεύονται λέει σε μια ενωμένη κλανιά την οποία όταν την αμολάς τραντάζεται το σύμπαν, ενώ με βάση τον νόμο του Μέρφη είναι ικανές να δημιουργήσουν μια νέα ήπειρο ανάμεσα στην Ασία και στην Ευρώπη. Αν δεν τις αμολύσεις λέει δεν θα μπορέσεις ποτέ να ξεφουσκώσεις και υποφέρεις, κοινώς σκάς και όχι γάιδερο. Σε κάνουν λέει να αναρωτιέσαι γιατί να μην μπορεί ο οργανισμός να ζήσει χωρίς αυτές. Και γιατί να μην υπάρχει ένα διαφορετικό πεπτικό σύστημα. Αλλά δεν μπορούν να κρυφτούν, λέει, γιατί είτε θα κοστούν είτε θα τις πάρουν μυρωδιά. Φυσικά, και μετά από αυτή την εξήγηση της κλανιάς. Μετά από πέντε λεπτά. Για να προλάβουμε, πάμε στο τελευταίο μας βραβείο για σήμερα. Α, βραβείο. Βραβείο, ναι, πάμε. Βραβείο Τατιανιές που απονέμεται στην Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία, παιδιά, έχει κάνει το τέλειο λάθος. Είπε ανάποδα τη λέξη χανουμάκι. Ναι, αυτό που είπε το μη με το νι στην αρχή. Άκουτο. Δεν το έχω βάλει, έχω βάλει μπιπ. Εντάξει. Πάει καλά, γιατί αγχώθηκε λίγο. Όχι, 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 δεν έχω λεφτά για πρόστιμα. Πάμε, πάμε. Μια Ρωμά. Μια Ρωμά. Μια Ρωμά χαμουνάκι. Πώς το είπα ακριβώς. Χανουμάκι, θέλω να πω και είπα κάτι άλλο. Αυτό είναι το καλύτερο για να παίξει παντού, κυρίες και κυρία, ένα χειροκρότημα. Η Ρωμά χαμπεργκέρ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πάει και 5 λεπτά. Συγγνώμη. Είχαμε 5 λεπτά και σχολιάζαμε την κλανιοκατάσταση του Πάγκαλο και γενικότερα τις πορδές που αφήνει ο άνθρωπος. Και δεν σχολιάζαμε την Τατιάνα που είπε το χανουμάκι. Αυτό. Να σου πω κάτι τώρα. Τι θα κάνουμε, θα πιάσουμε όλη την ανατομία του σώματος. Έχουμε πιάσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχουμε πιάσει την. Κλανιά. Αυτό τέλος πάντων. Θα πιάσουμε και το από αυτό. Να σας πω, να ρωτήσω εγώ κάτι. Είναι με τέτοιο μηνύσιμο το η κλανιά από το Ισουρού. Θα φάμε όσες φορές είπαμε τη λέξη κλανιά, θα φάμε και πρόστιμα. Να πανικοβληθώ. Δεν έχω λεφτά, δεν αναγνωρίζω. Εντάξει, θα πούμε ότι ο κύριος Παπαδάκης. Το ξεκίνησε. Φύγαμε. Όχι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Βίκυ Καρατζόγλου. Μουσική κιόλας. Βίκυ Καρατζόγλου εδώ μαζί μας σε λίγο.